Το όνομα του Κυρίου, αδελφιά και παιδιά. Πράγματι δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς την Εκκλησία. Τη ζωή μου χωρίς την Εκκλησία. Φαίνεται απίστευτο, αλλά αυτό αισθάνομαι, αδελφιά. Όταν γνώρισα τον Κύριο, ήμασταν στην παλιά αίθουσα, η οποία με ένα σεισμό γκρεμίστηκε. Εκεί γκρεμίστηκα και εγώ, λέω, τώρα τελείωσε η Εκκλησία. Τι θα γίνει τώρα. Και σιγά σιγά, δειλά-δειλά, άρχισε αυτή η οικοδομή. Είδα τα τεμέλια, το κάτω όροφο, στρώσανε τα μάρμαρα και την ημέρα που φέρανε τα έδρανα, ήρθα εδώ και κοιτούσα όπως κοιτάω τώρα. Και με ξαναπιάνε απελπισία. Γιατί λέω ότι τόσοι πολλοί, πού να τους βρεις, Κύριε, τόσοι πολλοί. Εμείς χωράγαμε σε αυτά τα πρώτα τέσσερα τρανία όλοι, παλιά και φυσιά. Και έβλεπα άλλα τόσα, συν από πίσω, συν το πλάι, συν πάνω. Μερικά αδέλφια είχαν την ύπνια και κάτω τα γίνει η Εκκλησία. Λέω εγώ, σιγά, μην υπερβάλλετε τώρα. Αρκεί αυτή η αίθουσα για τα επόμενα 500 χρόνια. Πώς θα γεμίσουμε. Όμως ο Κύριος είχε άλλα πλάνα, αδελφιά. Και γέμισε την αίθουσα αυτή. Κανείς δεν τα περίμενε ότι εκείνο το καιρό να σώζει ο Κύριος ένα μαραγκό. Γιατί, για να γίνει τα έδρανα αυτά. Σήμερα δεν είναι ανάμεσά μας, δυστυχώς. Αλλά ο Κύριος όμως βρήκε έναν άνθρωπο. Το έργο του Θεού έγινε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Χριστού, ανοίξουμε την 612 σελίδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. 612 σελίδα είναι από το βιβλίο Εκκλησιαστή. Διαβάζω από το Ζήτα κεφάλαιο από την αρχή. Και μετά, αν κάνει χαρά ο Θεός, θα πάμε και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, 612 σελίδα κεφάλαιο Ζήτα. Κάλιον όνομα καλό, παρά πολύτιμος μύρος. Και η μοίρα του θανάτου παρά την ημέρα της γεννήσεων. Κάλιον να υπάγει τίση νίκον πέντος, παρά να υπάγει εις είκος υποσίω. Για τούτο είναι το τέλος πάντων ανθρώπων και ο ζών θέλει βάλει αυτό εν την καρδία αυτού. Κάλιον η λύπη παρά το γέλλοντα, διότι εκ της σκυτροπότητος του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερα. Η καρδιά των σοφών είναι νικοπέντος, αλλά η καρδιά των αφρόνων ενίκων εφροσύνη. Κάλλον εις τον άνθρωπο να ακούει επίπληξη σοφού, παρά να ακούει άσμα αφρόνων. Διότι κατός είναι ο οίκος των ακάντων υποκάτω του λέβητος, ούτως ο γέλος του αφρόνου και τούτο ματαιώτης. Βεβαίως η καταδυναστία παραλογίζει των σοφών και τον δώρο διαφτύρει την καρδιά. Κάλλον το τέλος των πραγμάτων παρά την αρχή αυτού. Καλύτερα ο μακρότιμος παρά το υψηλόφρονα. Μη σπέβδε εν το πνεύματι σου να θυμώνεις, διότι ο τιμός αναπαύεται εν στο κόλπο των αφρόνων. Μην είπεις τι η αιτία δια τη οποία οι παρελθούσεις ημέρες ήσαν καλύτερες παρά τα αυτά, διότι δεν ερωτάς φρονίμων περί τούτο ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όπως βλέπετε, αδέλφια αγαπητά, ο Λόγος του Θεού έχει, τουλάχιστον όσο αφορά τη δικιά μου την καρδιά, την ανάγκη να αναθεωρήσω αυτά που νομίζω, αυτά που πιθανόν ξέρω. Θυμηθείτε ότι σε ένα σημείο της γραφή μια γυναίκα είχε πάρει ένα αλάβαστρο με πολύτιμο μύρο. Και το είχε ρίξει στα πόδια του Κύριου. Και εκεί οι μαθητές όμως, πιθανόν εγώ, αν με έβλεπε με τέτοια σκηνή, είπανε ότι τι κάνεις τώρα.
Άμα πουλάγαμε αυτό το πολύτιμο μύρωτα, βγάζαμε πολλά λεφτά που είναι για τους τοκούς, για καλό σκοπό βέβαια. Αλλά ο Κύριος θέλει η προτεραιότητα να μην είναι αυτά που εγώ βλέπω και διακρίνω. Και αυτό λέει καλύον όνομα καλό πρώτο. Γιατί έχει περισσότερη σημασία να διασφαλίζει, λέει ο Λόγος του, το όνομά σου και να δώσεις τότε την πρέπουσα σημασία παρά σε να βάζω με πολύτιμο μύρο. Συγγνώμη, αδέλφια, να σβήσω το τηλέφωνο. Και βέβαια, ο Λόγος του Θεού δεν τα στατεί μόνο σε αυτό. Για να φανερώσει ότι πρέπει συνεκόμενα να αναθεωρήσω και στη γλώσσα τη γραφή λέγεται να μετανοήσω και να ψάχνω τι είναι τελικά αυτό που ο Κύριος θέλει για μένα τώρα. Να διακρίνω δηλαδή το πλούτο του Λόγου του Θεού, ο θησαυρός του Λόγου του Θεού, να ψάχνω να βρω την πολύτιμη πέτρα, το πολύτιμο μαργαριτάρι που ο Κύριος έχει για μένα και για σένα. Χωρίς να δώσω σημασία στα υπόλοιπα που είναι γύρω και κοντά μου, ευχαριστούμε το Θεό. Γι' αυτό και πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με τη λογική του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Ποιο ανθρώπους όμως. Έρχεται σε αντίθεση στον άνθρωπο που έχει γνώμη, στον άνθρωπο που είναι υπερήφανο, στον άνθρωπο που δεν δέκεται αυτός ο λόγο ως Λόγο Θεού και δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο η ημέρα του θανάτου είναι καλύτερη από την ημέρα της γεννήσεως. Ξέρετε, η λέξη «κάλιος» που είναι προτιμότερο στο αρχαίο κείμενο γράφει «αγαθόν». Δηλαδή, είναι πολύ καλύτερα η ημέρα του θανάτου. Μα γιατί δεν τα έχεις τλείψει εκείνη την ημέρα. Να στεναχωριέσαι, λένε στον κόσμο ότι «α, έφυγε τον άνθρωπό μας, έφυγε». Εμείς τώρα που έχουμε αναγεννηθεί, αδελφοί, και γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού, ξέρουμε ότι δεν έφυγε ο άνθρωπος, ίσα ίσα. Το κερδίσαμε και είναι στην αιώνια ζωή. Ένας παραπάνω, σίγουρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γιατί σιγά σιγά τα μάτια μας και τα αυτιά μας ευθυγραμμίζονται με το Λόγο του Θεού. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Εγώ πολλές φορές και για πολλά χρόνια και πιστεύω και ο καθένα από εμάς, κάνω τον ίδιο αγώνα. Να αναθεωρήσω, να δω το ένα λεπτό. Είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και δεν μιλάμε για τα κατοικοντά μας, αδελφιά. Μιλάμε αν στα μάτια του Θεού είμαι αυτό που θέλει ο Θεός να είμαι. Όχι αυτό που θέλω εγώ. Αν δίνω δηλαδή σημασία στο πλούτο που ο Θεός μου χάρισε και όλα τα άλλα, όπως λέει ο Παύλο, το αφήνω πίσω, λησμονών, έμπροσθεν επεκτηνόμενο. Να σταματήσω δηλαδή να δώσω σημασία σε αυτά που είναι ανθρώπινα, είναι πρόσχερα και να στρέφω στα μάτια μου αναζητώντας το δικό μου το μαργαριτάρι, το δικό μου θησαυρό, δηλαδή το δικό μου το πλούτο, αδελφέ. Και πολλές φορές κρατάω το πλούτο μου εδώ χωρίς να ξέρω ότι είναι το πλούτο μου σήμερα για μένα. Πολλές φορές άνοιξα το Λόγο του Θεού χωρίς να διακρίνω ότι αυτό είναι ο θησαυρός, τη γνώση και τη σοφία που είναι και γραμμένο και όλα σε. Πολλές φορές πιάστηκα να διαβάζω κάτι και να το προσπερνάω. Εντάξει αυτό. Έφτασα να πω ότι εντάξει αυτό το ξέρω πολύ καλά. Τι να μου πει σήμερα ο Κύριος από αυτό, από την παραβολή των 10 παρτένων. Τα έχουμε ακούσει 10.000 φορές. Να είναι πλούτος όμως, που καλείσαι να το αναγνωρίσεις κάθε φορά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γιατί
λέει ο Λόγος του Θεού, η καρδιά των σοφών, ακόμα τον άνθρωπο του σοφού, η καρδιά είναι ενίκον πέντος, αλλά η καρδιά του αφρόνων ενίκον εφροσύνη. Να γιατί που ακόμα και που βρίσκεται η καρδιά μου, είναι αυτό που θα με δείξει. Εάν έχω τη διάθεση να βρω το πλούτο αυτό, το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, η Γραφή λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διαφθαρμή όλων των ανθρώπων. Και δεν εξαιρείται και κανένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά δεν στεναχωρία με αδελφοί, γιατί βλέπω τον εαυτό μου καμιά φορά να αναγνωρίζω ότι με κοροϊδεύει η καρδιά. Κάνει ό,τι θέλει. Μου λέει ό,τι θέλω να ακούσω. Δεν μου λέει κάτι για να μην με στενακωρεί. Και λέω, αυτή η καρδιά έχω. Αυτή έχω. Μια καρδιά που λέει, εντάξει. Αν είσαι κουρασμένο σήμερα, κάτσω για να πάω. Ξεκουράσω. Εντάξει, μην τρέχεις μόνο εσύ για το έργο του Θεού, είναι φοβερό. Δεν μπορούν να πάνε και οι άλλοι. Το είπα. Θυμάμαι όταν ήμουν διάκονο, αδελφοί, μια φορά είπα, μόνο εγώ τα σκουπίζω, φοβερό δεν είναι. Σταμάτησε το έργο τότε. Όταν ανέβει στην καρδιά σου αυτή την υπερηφάνεια ότι μόνο εσύ και κανέναν άλλος, δεν είσαι χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού. Και τι έχεις να κάνεις, έχεις να αναθεωρήσεις και πάλι και να πιέσεις από την αρχή. Για να πας να δεις ότι γιατί πρέπει να πάω καλύτερα σε 25 και όχι σε 20 όπου γιορτάζουν, όπου χαίρονται. Γιατί πρέπει, όπως λέει ο Παύλος, δαμάζω το σώμα μου και το λαγό, να το κάνω αυτό. Αδελφέ. Ξέρεις, δεν δαμάζει το σώμα σου στο καναπέ. Τίποτα δεν γίνεται εκεί. Ίσα χαίρεται. Να σου πει γύρνα και λίγο από εδώ, να ξεκουραστεί. Και δοκίμασε και από την άλλη και περνάει έτσι η ώρα. Και περνάει έτσι η μέρα. Αλλά λέει η Γραφή, ο λίγον ύπνο, ο λίγον δισταγμό, ο νισταγμό είναι εύκολο. Να πέσεις κι εσύ, είναι πολύ εύκολο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Μπορεί να σε πιάσει απελπισία και να πεις στον εαυτό σου, είμαι άξιστο, δεν κάνω για τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο και να αργίζει έτσι. Την καρδιά σου αλήθεια λες, δεν κάνεις για τίποτα, άχρηστος είσαι. Και να σε φέρει σε μια κατάσταση όπου είσαι επίλης μόνος ακροατής, δεν είσαι εκτελέσεις της έργο. Γιατί δεν βοηθάς τη βοήθεια του Θεού. Ξέρετε, εδώ είμαστε σήμερα και κάθε μέρα που ερχόμαστε, γιατί παραδεκόμαστε και ομολογούμε ότι έχουμε ανάγκη βοήθεια του Θεού. Έτσι δεν είναι, αδελφιά? Κανένα από εμάς σήμερα ήρθε και είπε, εγώ δεν χρειάζομαι κανένα. Φάει, πιει ψυχή μου, δεν έχεις ανάγκη από κανένα. Όλοι λέμε, Κύριε, βοήθησε με. Όλοι λέμε, η λάστητή μου τον αμαρτωλό, Όλοι λέμε ενίσθητή μου, όπως τον άνθρωπο που ήταν στο σταυρό του Γολγοτά. Βοήθησε με. Ξέρετε, όταν κάνεις αυτό, δηλαδή αναθεωρείς, δηλαδή μετανοείς, για να το φέρνουμε στη γλώσσα της Γραφή που αγαπάμε, ο Κύριος είναι εκεί. Στο ληστή τι το είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Κοπίασε αυτός ο άνθρωπος, αδελφιά. Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα απολύτως δεν έκανε. Απλώς αναγνώρισε ότι δικαίως εγώ είμαι εδώ, ενώ εσύ, Κύριε, τίποτα δεν έκανες. Για να τραβάς αυτά που τράβηξες. Για να υποφέρει αυτά που σε έχουν βάλει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αναγνώρισε λοιπόν τη δικιά του την κατάσταση. Αναθεώρησε, αδέλφια, τη δικιά του την καρδιά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όποτε φορές αυτό το κάνεις, έρχεται ο Κύριος
Θα σου πει πάμε τώρα παρακάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, έψασα και βρήκα στη γραφή έναν άλλο κομμάτι και θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να πάμε και εκεί. Και να πάμε στη σελίδα τώρα 1066. Είναι η επιστολή προς Εβραίους. Και θα διαβάζω από το εδάφιο 32, επάνω δεξιά. 1066 σελίδα. Γιατί έχουμε την Παλιά Διαθήκη και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά βοήθεια τα βρούμε από την Καινή για να ξεκαθαρίζουμε πλέον αυτά που μας απασχολούν και για να μην πω για εσάς, τα πω για μένα. Αυτά που απασχολούν τη δική μου την καρδιά σήμερα, αδελφέ. Στη 1066, λοιπόν, στο εδάφιο 32, πάνω δεξιά, λέει ο Λόγος του Θεού. Αναφέρεται δε εις μνήμη σας τα προτέρα ημέρας. Ένεσε αφού εφωτίστητε, επιμείνατε μέγα αγώνα πατημάτωνε. Για να σου θυμίζει ο Κύριος ότι άκρηστος δεν είσαι. Είσαι πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Άρα, όταν έχεις ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού, ξεκίνησε να τιμητείς το έργο του Θεού που έκανες στη δικιά σου ζωή. Μην το ξεδομένο. Τιμήσου πώς ήσουν όταν μπήκες από εδώ. Τιμήσου πώς σκεφτόσουν. Τιμήσου πώς μίλαγες. Τιμήσου τι σκεφτόσουν, τι κοίταγαν τα μάτια σου. Και τιμήσου τι έκανε ο Θεός τώρα μετά από όσα χρόνια περάσαν από εκείνη την ημέρα. Αυτός το λέει για να πάρεις θάρρος και να δεις ότι έχεις περάσει τον αγώνα σου. Δεν το έχεις τελειώσει, αλλά το έχεις κάνει. Και τον αγώνα πολλών από εμάς, αδέλφια, είναι όντως μέγα αγώνα πατημάτων. Γιατί υπάρχουν αδέλφια που υποφέρανε, αδέλφια, και υποφέρουνε. Υπάρχουν αδέλφια που έχουν δοκιμαστεί και δοκιμάζονται. Υπάρχουν αδέλφια που έχουν περπατήσει ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Αλλά σήμερα είναι εδώ ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό σου λέει ότι αυτά που πέρασες, τα πέρασες γιατί αυτό ήταν το δικό σου αγώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, πότε μεν θεατριζόμενοι με ιοντισμούς και τλήψεις, πότε δε γινόμενοι κοινωνοί με τον διάφτα πατώντος, διότι εδείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου και δέχτητα με τα καράτενα αρπαγή των υπαρκόντων σας εξεύρουντες, ότι έχετε σε αυτούς περιουσία εν ουρανή καλύτερη και διαμένουσες. Για αυτή την περιουσία, για αυτό το πλούτο, σου μιλάει ο Λόγος του Θεού σήμερα. Ότι κάποια στιγμή έκανε μια επιλογή και είπες ότι το δικό μου το πλούτο τώρα θέλω να είναι το Ευαγγέλιο, θέλω να είναι η Βασιλεία των Ουρανών, θέλω να είναι η Εκκλησία του Χριστού, εκεί θα δώσω βάρος. Το δικό μου μαργαριτάρι θέλω να είναι αυτά. Δεν θέλω κανένα άλλο πλούτος μέσα στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όσες μέσα στη καρδιά σου το πλούτο σου είναι αυτό, τιμητείτε τι είπε ο Λόγος του Θεού στην επόμενη σελίδα για τον Μωυσή. Διαπίστωσε ο Μωυσή αφού εμεγάλωσε, Ιρνίτη να λέγεται γιος του την κατόρ του Φαραώ. Προκρίναν μάλλον να καυκάτε με τον λαό του Θεού, να κακουχείτε με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσχερο απόλαυση της αμαρτία. Και εδώ είναι το κλειδί. Κρίναν τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά το σεν Αιγύπτο θησαυρός, διότι απέβλεψε εις τη μισθαποδοσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε πως η Καινή Διαθήκη θα μας βοηθήσει λίγο να ξεκαθαρίσουμε και τι παλιά. Από έναν Μωυσή που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, που έκανε μια επιλογή. Είπε καλύτερα να είμαι σήμερα σε οίκον πέμπτος. Για ποιον? Για τον εαυτό μου είναι καλύτερα. Καλύτερα να διατηρήσω ένα καλό όνομα.
παρά να έχω πολύτιμο μύρωρα. Καλύτερα εις τον άνθρωπο να ακούει επίπληψη σοφού, παρά να ακούει άσμα αφρόνωνε. Και πόσες φορές ακούγοντας έναν αδελφό που σου μιλάει, νευρίασες. Γιατί μου τα λες αυτά, αδελφέ? Σε μένα τα λες? Αγνώντας ότι ίσως εκείνη την ώρα σου μιλάει ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ ότι δεν θα έρθει πάντα να μας πει «Ευγεντούλε, αγαπητέ και πιστέ». Που και αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά είναι απαραίτητο να σου πει «Σηκώτητη». Να σου πει κιόλας «Ίσκια και ανδρίσου». Ξέρετε, μια φορά μου μίλησε ο Κύριος και μου λέει «Δεν θέλω από εδώ και στο εξής να ακούσω τη φωνή σου. Θέλω να ακούσω τη προσευχή σου». Πάγωσα εγώ, Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Εγώ δεν τα ξαναμιλάω. Το πήρα πολύ στραβά, Να το κλείσω, Γιατί είναι κάλλιον για μένα να το κλείσω, Και να ανοίξω το στόμα τη προσευχή. Παρά να μιλάω, να λέω. Γιατί όλοι το παθαίνουμε αυτό, Μιλάμε. Έχω γνωρίζει και στο κόσμο, αλλά ευχαριστώ το Θεό, γιατί έχουμε και αδέλφια που όταν ξεκινάνε και μιλάνε δεν σταμάτανε ποτέ. Μιλάνε. Μ' αρέσει, γιατί είναι ωραίο να ακούσει τα αδέλφια που μιλάνε. Και δεν είναι κουραστικό πότε, όταν αυτά που λένε είναι προς οικοδομή, αδέλφια. Σαφώς θα με κουράζεις άμα το πεις κάτι άλλο. Δεν θα μπορέσω να ακούσω κάτι διαφορετικό. Γιατί? Γιατί εδώ έτσι έμαθα. Εγώ δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά το πνευματικό μου άνθρωπο εδώ γεννήθηκε. Έμαθα να ακούσω λόγια παρηγοριά, οικοδομητικά. Και έλεγχο ακόμη, αλλά καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι το συμφέρον τη ψυχή μου. Το Ευγεντούλε Αγαθέ και πιστέ, θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Δεν πειράζει αν δεν το ακούς κάθε μέρα. Τι πειράζει αν δεν έρχεται ο Θεός κάθε μέρα με έπαινος, με μπράβο. Δεν χρειάζεται, αδελφέ. Χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή στο λόγο του Θεού και να μένουμε. Για να μην πάτουμε, όπως ακούσατε από τον αδελφό του Γιώργο, τις άλλες εκκλησίες τι γίνεται. Ξέρετε, οι εκκλησίες, γι' αυτό και έλεγα ευχαριστώ το Θεό για την εκκλησία αυτή. Στην εκκλησία, στις άλλα μέρη του κόσμου κλείνουν, αδελφιά. Σταματάνε οι σχολές από τις οποίες βγαίνουν ποιμένες, οι δάσκαλοι, σταματάνε. Δεν πάει κανείς. Δεν υπάρχει προσέλευση. Πώς να σου το πω τώρα? Και μετατρέπονται οι εκκλησίες, όπως κάποτε ακουγόταν το Λόγο του Θεού, σε βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία, μπαρ. Το φαντάζεσαι? Και αυτό γιατί? Γιατί οι άνθρωποι δεν φροντίζανε το όνομα να διατηρήσουνε. Στην εκκλησία της Σμύρνη, αν θυμάμαι καλά, λέει έχεις όνομα ότι ζεις. Όνομα ότι ζεις. Αλλά τι, είσαι νεκρός, λέει. Φοβερό. Φοβερό, γιατί πρέπει εγώ να ασχοληθώ με το δικό μου όνομα σήμερα. Μην τυχόν ότι εγώ έχω το όνομα που ζω, αλλά είμαι νεκρός. Πού νεκρός? Στη πίστη μου. Μήπως εγώ σήμερα έχω πάψει να πιστέψω ότι ο Θεός σώζει αμαρτωλούς, ενώ βλέπω ότι έρχονται άνθρωποι, βαφτίζονται στο νερό. Ο Κύριος τους βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Μια άλλη, εγώ δεν έχω χρόνο για να παρατηρήσω αυτά. Και η πίστη μου σιγά σιγά σβήνει. Ακούω που γίνεται προσευχή για τους αρρώστους και εδώ είναι τα αδέλφια που προσεύχονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια άλλη, εγώ δεν έχω χρόνο για αυτά. Και τα συζητήσουμε μαζί. Τι χαιρό τα κάνει αύριο. Δεν είναι αστείο, αδέλφια.
Γι' αυτό που είπα στην αρχή, ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος θυμό να αναδιορίσει αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Να επιστρέψει, να γυρίζει, να την περίμενε. Μήπως δεν το κάνω καλά, μήπως χαλάω το δικό μου το όνομα, άμα κάνω έτσι. Μήπως όταν ακούτε ο αδελφός ο Ιταλός, θα πείτε «Οχ», αντί να πείτε «Καλός αδελφός». Μήπως όταν ακούς το όνομα μιας αδελφής, λες ότι «Αλληλούια» καλύτερα και δεν κάνεις κάτι άλλο. Ενώ πρέπει να πούμε «Ευχαριστούμε το Θεό για όλες τις αδελφές». Γιατί μας ενδιαφέρει, πιστεύω όλους, για να συνεχίζεται η Εκκλησία. Εργάτες υπάρχουν, βλέπετε. Έχουμε νέα παιδιά, καρυτωμένα, με το Λόγο του Θεού βέβαια. Δεν πειράζει αν είναι όμορφα ή όχι. Η ομορφιά τι κάνει ο Χριστός, αδελφιά, σε εμάς. Αν και είναι όμορφα, είναι επειδή ο Θεός τα κάνει όμορφα, αδελφιά. Σημασία είναι να κρατάνε το πλούτο αυτό. Σημασία είναι να διατηρήσουν το πλούτο όταν εμείς πλέον τα γεράσουμε. Τοντάμαστε. Σημασία είναι να έχει συνέχεια η Εκκλησία. Γιατί και να μην καταντάμε όπως μερικές άλλες. Δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφιά. Δεν είναι δύσκολο, μάλλον θέλω να πω. Εξαρτάται από εμάς. Εμείς είμαστε στο σώμα, ξέρετε. Από εμάς εξαρτάται η συνέχεια της Εκκλησία. Θα έρθω να ακούσω το Θεό. Θα έρθω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Θα έρθω. Θα πάω Κυριακή στην Εκκλησία. Θα πάω. Ο κόσμος να χαλάσει. Θα αγκαλιάσω τον αδελφό. Θα τον αγκαλιάσω. Ας μου είπε κάτι που δεν μ' άρεσε πολύ προχτές. Όλα αυτά, ξέρετε, μας κάνουν, μας βάζουν σε μια διαδικασία αγιασμού και μας κάνουν ένα σώμα. Μας βοηθάνε να αντέξουμε το ένα τον άλλον, αδελφιά. Γιατί είναι θαύμα πραγματικά πως είμαστε σε αυτή την αίθουσα όλοι μαζί και τόσα χρόνια ευχαριστούμε το Θεό αυτό. Γιατί τα κάνει ο Θεός. Δεν είναι επειδή είσαι καλός. Ότι εγώ είμαι πολύ καλός αδελφός, μάλιστα. Αν όμως ο Κύριος παίρνει τη χάρη σου από πάνω, θα σου πω μετά τι θα γίνει. Ευχαριστούμε το Θεό. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε τελικά. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας. Έχεις. Ή της έκητη μισθαποδοσία μεγάλης. Μην πας καλείς τον εαυτό σου, γιατί αυτά, ξέρετε, είναι παράθυρα που αφήνεις ανοιχτά. Ο Κύριος μέσωσε, αμήν ταπείσαι. Μην προχωράς παρακάτω. Ναι, αλλά δεν βλέπεις πως είμαι και δεν βλέπεις και τι έχω κάνει και δεν πάει. Μην λέει, άστο. Ο Κύριος έσωσε, αμήν ταπείσαι, τέλος. Ο Κύριος μέσωσε και θα με πάρει στον ουρανό. Αυτά πρέπει να ακούσει η ψυχή σου για να πάρει λίγο θάρρος. Γιατί η Γραφή λέει ότι πάντες ήμαρτον. Και στέλνουν την δόξα του Θεού, έτσι δεν λέει. Ναι, αλλά αν άργησες έτσι, αντί να βοηθάς τη ψυχή σου, να την γκρεμίσεις, πρέπει να πεις ότι με παρησία, ότι εγώ περιμένω τη μισθαποδοσία που θα μου δώσει ο Κύριος, και όχι μόνο σε μένα. Και όχι μόνο σε μένα. Θα φύγω μόνο εγώ, μοναδικός. Όλη η Εκκλησία θα φύγει, όλοι μαζί. Συν αυτοί που τα έρτονται και ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί παρακάτω τα πει για να πάρουμε λίγο θάρρος. Και είναι πολύ ωραίο το Λόγο του Θεού, αδέλφια, γιατί αυτό είναι το φάρμακο, να ξέρετε. Όταν είμαι άρρωστος και διαβάζω το Λόγο του Θεού, είναι επειδή χρειάζομαι ένα φάρμακο. Αυτό είναι το φάρμακο. Όταν είμαι στερακωνημένο και διαβάζω το Λόγο του Θεού, χρειάζομαι άλλο φάρμακο. Αυτό είναι το φάρμακο. Όταν είμαι τλιμμένος και δεν βλέπω άσπρη μέρα, είναι επειδή χρειάζομαι άλλο φάρμακο. Πάλι το ίδιο θα πέσω. Λέει ο Λόγος του Θεού, εμείς όμως, εμείς που ακούμε το Θεού,
Εμείς σήμερα είπαμε, τα πάω εκκλησία. Εμείς που αναγνωρίζουμε ότι μπορεί για μας το μύρωρι και πολύ μεγαλύτερη αξία από το όνομα. Το όνομά μου με σέρουν όλοι, δεν χρειάζομαι. Όμως, ο Λόγος Θεού έχει άλλη άποψη. Να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε, αδελφιά. Γιατί λέει, εμείς δεν είμαστε εκτός ηρώμενων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκτός πιστεύοντος προς σωτηρία της ψυχής. Είμαστε αυτοί. Αυτοί πιστεύουμε. Αυτό πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι παρόλο όλα αυτά τα λάθη που έχω κάνει, που είναι πολλά, παρόλο που αλλιώς έβλεπα, αλλιώς έλεγα, αλλά άλλα έκανε ο Κύριος στη ζωή μου. Παρόλο που αμάρτησα, παρόλο που και πέσω ότι έχεις την καρδιά σου, αδελφέ, να ξέρεις ότι επειδή σήμερα είσαι εδώ, είσαι από αυτούς που πιστεύουν στη σωτηρία τη ψυχή και τη δικιά σου τη ψυχή. Αδελφιά, λιγοστεύω ένα λόγια για να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε πολλές φορές. Τι να πω τώρα. Τι να πω όταν θυμάμαι και εγώ τι, πώς ήμουνα και τι ήμουνα. Τι να πω πώς θυμάμαι και εγώ πώς μίλαγα. Που δεν ήξερα ελληνικά, αλλά μίλαγα μια άλλη παραπλήσια διάλεκτος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέω, Κύριε, θέλω να με βοηθήσεις να αλλάξω γρήγορα. Αυτά που εγώ θεωρώ, όταν μου τα φανερώνεις, να τα πετάξω και να πάρω τη σωστή απόφαση. Θέλω να έχω την ικανότητα να διακρίνω το θησαυρό που μου δίνεις κάθε φορά. Θέλω να μπορέσω να ξέρω ότι το μαργαριτάρι, το καλό, τον έχω στα χέρια μου σήμερα και αύριο και μετάβριο. Γιατί αυτό θα με βοηθήσει να κάνω και να λέω αυτά που είπε και ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής λέει, αφού μεγάλωσε, είπε, απέβλεψε μισθαποδοσία, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο. Για αυτά τα πλούτη μιλάμε. Για αυτά τα πλούτη μιλάμε. Χθες ακούσαμε πολύ ωραία για το πλούσιο το νέο, Ο πλούσιο το νέο δεν ήξερε αυτό το πλούτο. Είχε άλλα πλούτη αυτός. Είχε τα δικά του τα πλούτη. Και όταν πήγαινε να το τα πάρεις, σταμάτησε εκεί. Τι δεν μπόρεσε να κάνει. Δεν μπόρεσε δηλαδή να αλλάξει. Δεν μπόρεσε να αναθεωρήσει. Δεν είπε, για κάτσε μήπως αυτά που μου λέει ο Κύριος είναι αυτά που θα μου δώσει τη σωτηρία της ψυχής. Γι' αυτά δεν πήγε μπροστά και ζήτησε, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να έχω τη ζωή αιώνιο. Αυτά δεν ζήτησες, αυτά δεν ζητάς, αυτά δεν ζητάω. Μα γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε, αδελφιά, να αναγνωρίζουμε τα συμφέροντα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γίνουν πιο ελαφροί, θα πετάξουμε αυτά που μας εμποδίζουν. Ξέρετε, ο Κύριος έρχεται, λέει η Γραφή, κατ' την ώρα δεν στοχάζεστε. Όταν το ακούω αυτό, με πιάνει μία ανησυχία. Γιατί δεν μπορώ να πω στον εαυτό μου ότι εγώ είμαι έτοιμο, κατ' την ώρα δεν στοχάζομαι. Καθόλου. Και λέω, βοήθησε με, Κύριος, όμως. Να αναθεωρήσω τον τρόπο που σκέφτομαι, τον τρόπο που μιλάω, τον τρόπο που συμπεριφέρομαι, για να είμαι πιο κοντά σε σένα, πιο κοντά στα αδέλφια μου και περισσότερο στην Εκκλησία. Εύχομαι, αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία. Με όλη την καρδιά μου το λέω αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν ο Κύριος θα ευλογήσει την Εκκλησία, θα ευλογήσει και εμένα. Και θα ευλογήσει και εσάς. Ο Κύριος να ευλογεί όλους. Αμήν.